Λοιπόν, πάμε αμέσως στο Βόλο. Πάμε στον συνάδελφο, τον Γιάννη Τορίγο, ο οποίος έχει καταγράψει όλο το βράδυ το τι γινόταν εκεί, να μας δώσει μια αποτίμηση κατάσταση και πώς είναι τα πράγματα τώρα, Γιάννη. Καλημέρα. Ευτυχώς τα πράγματα έχει σταματήσει η βροχή. Αυτό είναι το θετικό. Ωστόσο, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Έχουν πλημμυρίσει οι δρόμοι, έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, σπίτια έχουν πλημμυρίσει. Μεγαλύτερα θέματα είχαμε στην Αγριά, μια μεγάλη περιοχή του Βόλου, στον Άγιο Λαβρέντιο, αλλά και στις Αλικές. Εκεί μάλιστα χρειάστηκαν να γίνουν απεγκλωβισμοί ατόμων. Εδώ βρίσκεται και ο στρατός και ισχυρές δυνάμεις της ΜΑΚ και της πυροσβεστικής. Ενισχύθηκαν μάλιστα κατά τη διάρκεια της νύχτας από όλη την Ελλάδα για να μπορούν να συνδράμουν όπου χρειαστεί. Η πυροσβεστική δέχτηκε περισσότερες από 800 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων. Καταλαβαίνουμε την σοβαρότητα της κατάστασης. Υπάρχει και ισχύει ακόμη η απαγόρευση κυκλοφορίας για τους οδηγούς. Να σας πω ότι το μεγάλο στοίχημα ήταν να κρατηθεί το ποτάμι ο Κραυσίδωνας. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη και τα πράγματα πήραν άλλη τροπή. Τα νερά, ο ποταμός υπερχείλησε, τα νερά μπήκαν μέσα στον Βόλο. Έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, μάλιστα σε κάποια σημεία, κυρίως στην Αγριά και στις Αλικές. Το νερό ξεπερνάει ακόμα και τους 80 πόντους. Αλικές τώρα καταλαβαίνεις. Από το όνομα και μόνο καταλαβαίνεις. Είναι κάποια κούβα εκεί στην Αγριά. Χαμηλά είναι, χαμηλά βέβαια. Δίπλα στα άλλα. Μπήκε μέσα υπόγεια και τέτοια, Γιάννη, έτσι. Μπήκε σε υπόγεια, μπήκε σε ισόγεια κτηρίων, πάρα πολλά μαγαζιά μέσα στον Βόλο. Η κατάσταση είναι πραγματικά δραματική. Να σας πω ότι χθες συνάντησα στον δρόμο έναν άντρα από την 7η ΕΜΑΚ που ήρθαν εδώ για να συνδράμουν και μου έλεγε ότι μέσα στο ρέμα κατάφεραν να σώσουν μία οικογένεια, τον πατέρα, την μητέρα και τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Ήταν μέσα στο ρέμα εγκλωβισμένοι, δεν μπορούσαν να βγουν και μου έλεγαν ότι βγήκαν και οι ίδιοι με κίνδυνο της ζωής τους, μπήκαν μέσα στο ρέμα και κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν σώους. Τώρα, όλα τα άτομα τα οποία απεγκλωβίζονται από σπίτια και δεν έχουν πού να πάνε, ο Δήμος έχει κανονίσει στο λιμάνι, υπάρχει ένα πλοίο που πηγαίνουν εκεί όλα τα άτομα τα οποία χρειάζονται βοήθεια. Να πούμε ότι εδώ έτσι που φτάσαν μόνο και κυβωτός του ΝΟΕ του σώσκη. Πλάκα, πλάκα. Πλάκα, πλάκα τώρα. Παντού, ρε παιδί. 100 άτομα έχουν πάει ήδη εκεί. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχουν εικόνες αυτές με τα ορμητικά νερά. Πραγματικά μέσα στους έχουν οι ορμητικοί χήμαροι έκαναν πραγματικά την κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και βεβαίως και πολύ δύσκολη και για τους, από τους άνδρες της ΕΜΑΚ και όλους και από τον στρατό και τους εθελοντές να μπορούν να συνδράμουν και όλα στα σημεία αυτά. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες. Μα για σκέψου να σε παρασύρει. Ότι από τη μία η ώρα τη νύχτα. Να σε παρασύρει αυτό που έλεγες, Γιάννη, ότι ουσιαστικά η ΕΜΑΚ έσωσε μια οικογένεια που την έπαιρνε το ρεύμα. Το ρεύμα. Μα κοίτα εδώ τώρα. Δεν είναι δηλαδή, είναι πολύ ορμητικά δηλαδή. Δεν μπορεί να αντιστά... ήταν η μοναδική. Βέβαια, προφανώς. Κοιτάξτε εικόνες, οι εικόνες είναι αποκάλυψη, έτσι. Η συνδρομή όλων εδώ είναι μεγάλη, είναι... Τι ώρα σταμάτησε να βρέχει, Γιάννη. Εικόνες και δεν είναι, είναι η δεύτερη φορά. Σταμάτησε γύρω στη μία η ώρα τη νύχτα η βροχή. Ναι. Αυτό είναι το θετικό. Από τότε δεν έχει ξεκινήσει ξανά να βρέχει. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Για κάτσε τώρα, για περίμενε λίγο. Ημέρας να ξημερώσει, να δουν και το μέγεθος της ζημιάς. Για περίμενε λίγο, να ξημερώσει. Ναι, περίμενε λίγο τώρα να πάμε, γιατί εσάς σταμάτησε, αλλά αλλού συνεχίζει να βρέχει. Βέβαια, βέβαια. Βρέχει στην, στις εκεί ροβιές, στην Εύβοια, στη Βόρειο Εύβοια, εκεί που ήταν από χθες το πρωί. Βγάζανε τον δήμαρχο και που έλεγε. Φώναζε ο άνθρωπος. Παιδιά, έρχεται, τα νερά κατεβαίνουν από το βουνό, το καμένο βουνό, έτσι.